Που βάρη θα ξετυλίξει τώρα ο φίλο και συνάδελφο και πολύ καλό επαγγελματία Κούσης, Κούση. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είναι στο στούντιο και απέτησε να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τι έχει γίνει. Να μάθω κι εγώ τι έχει γίνει, εκτό από εσά δηλαδή. Καλημέρα σα, καλησπέρα σα. Γεια σα, τι γίνεται. <coughs> yeah, πείτε τα, <coughs> <όλα> τα. Ευχαριστούμε <coughs> για τον χρόνο που <coughs> μα δίνετε εδώ στην Σεχινάμε ωραία εκπομπή σα. Λοιπόν, τι γίνεται. Όλοι ρωτάνε τι συμβαίνει, τι έγινε, τι να γίνει. Mm. Τι συμβαίνει. Ο Ηρακλής εδώ και λίγε μέρε έχει έρθει σε συμφωνία mm. με τον Θεόδωρο Ριζούλη, ο οποίο είναι γνωστό λαρισαίο επιχειρηματία, mm. μεγάλο και πρόεδρο τη ΚαΕ Λάρισα. Oh. Η ΚαΕ Λάρισα αυτή τη στιγμή. Είχε ένα πρόβλημα με το φάκελό τη, με την αδειοδότησή τη. Mm. Ε, αλλά παρόλα αυτά, ο κύριο Ριζούλη τονίζει ότι δεν υπάρχει ζήτημα, μπορεί να πάρει την αδειοδότηση και να παίξει. Ήρθε λοιπόν στον Ερακλή. Ήρθε αυτό ο Ερακλή... άνθρωπο ο οποίο σε μια συνέντευξη που είπε δεν μπορώ να συνεχίσω Έτσι, άλλο, θα πω φυλακή. Γιατί να πω φυλακή. Ήρθε, ναι. λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο Ερακλή και του λέει: Η Λάρισα δεν σε έχει αγκαλιάσει, καλό ή κακό. Ε, η περιοχή εκεί, αν και έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα, δεν σε έχει βοηθήσει. Mm. Βάζει μόνο σου τα λεφτά. Εδώ η Θεσσαλονίκη είναι, όσο και να το πει, πιο μεγάλη αγορά. Ο Ερακλή είναι μεγάλο σύλλογο. Έχει κόσμο τρελαμένο. Έχει παράδοση. Έχει ιστορία. Έχει ανθρώπου που μπορούν να σε βοηθήσουν. Και μπασκετικά και τεχνοκρατικά και οικονομικά, αν θέλει. Και προ τιμή του ο άνθρωπο είπε, Ναι, παιδιά, να προχωρήσουμε μαζί. Ο Ερακλή λοιπόν και ο Ριζούλη προχωράνε μαζί έτσι ώστε η ομάδα τη Λάρισα ναι. να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Uh -huh. Να παίξει στο Ιβανόφιο, να αλλάξει σήμα, να αλλάξει ονομασία η εταιρεία, όπω όλοι μπορούν να το κάνουν έτσι. Το γνωρίζουμε αυτό ότι έχει γίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα έχουμε το αγκάθι, το εμπόδιο ότι η Λάρισα που θα γίνει η Ρακλής, έτσι να το πούμε στα ίσα, ε, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παίξει στην Α1. Ο στόχο είναι να παίξει την Α1. Yeah. Στι 2 σήμερα υπάρχει συμβούλιο σημαντικό στον ΕΣΑΚΕ και για τα άλλα θέματα του, για να γίνουν 12 οι ομάδε κτλ. Αυτά που θέλουν ε, οι περισσότεροι εκεί, προκειμένου ίσω να πάρουν και 25 παραπάνω τα τη τηλεοπτικά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, αλλά φοβάμαι ότι μερικέ ώρε οι φήμε έχουν υπόσταση. Uh -huh. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν σήμερα ο Ριζούλη θα ζητήσει στο συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αυτή την παράταση για να παραθέσει όλα τα χαρτιά για το φάκελο. Και να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση από τον ΕΣΑΚΕ έτσι ώστε μετά ο ΕΣΑΚΕ να στείλει χαρτί στην Επιτροπή ότι εξετάστηκε τη Λάρισα. Γιατί μέχρι τώρα ο ΕΣΑΚΕ έχει στείλει χαρτί χωρί τη Λάρισα μέσα. Η Λάρισα αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι κομμένη. Mm. Θα πρέπει να πούμε εδώ μια σημαντική ε, πλευρά του εγχειρήματο. Η ευχάριστη έκπληξη του πρωτοαθήματο. Η ευχάριστη έκπληξη του πρωτοαθήματο. Η Λάρισα, η okay. οποία κέρδισε δύο φορέ τον Παναθυνακό και έκανε τρελά πράγματα. Mm. Και βγήκε τέταρτη στο τέλο γιατί στο τέλο κουράστηκαν οι πέκτε και θα μπορούσε να βγει και τρίτη. με στον Πορμηθέα αν θυμάσ mm. Και μετά έχασε βέβαια δύο φορέ μέσα έξω, αποκλείστηκε, αλλά τέλο πάντων ε, έχασε. Αλλά ε, ήταν η ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματο. Και χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι, που είχε το όραμα και είναι τρελό μπασχετικό ο Ριζούλη. Το λόγιο του Θεσσαλονίκη που ίσω δεν το ξέρουν. Έχει ο Ριζούλη, έχει πάει σε όλα τα ευρωμπάσκετ. Είναι από αυτού που πηγαίνουν και δεν το φωνάζουν. Πριν γίνει παράγοντα. Έπαιζε μπάσκετ στον Ισπανικό με γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, Α, ε, κάμπος, με εκτάσει, εκτάσεις, ναι, κάμπος, μήλα και τα λοιπά. Έχει, ναι. έχει, πολύ μεγάλη δύναμη, γερός να είναι. Λοιπόν, τώρα, μια σημαντική παράμετρος. Ακόμη και αν δεν προχωρήσει το κομμάτι της Α1, ναι. γιατί εγώ το βλέπω δύσκολο να τον αφήσουν τον Ηρακλή Παύλα Λάρισα να προχωρήσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να φοβούνται, μπορεί να μην θέλουν, μπορεί να θέλουν να μείνουν 12 για να 25 25.000 παραπάνω. Να φοβούνται τι. Να φοβούνται, σου λέει τώρα μπαίνει μια, μια, μια μεγάλη ομάδα πάλι μέσα mm. Που θα έχει και τα λεφτά του Ριζούλη, την τρέλα του Ριζούλη και τον κόσμο του Ηρακλή. Οπότε σου λέει: Μπορεί εγώ, ο κολοσσό, ο Ιωνικός, ο προμηθέα, το περιστέρη ε, κτλ. να έχω έναν αντίπολο παραπάνω. Γιατί μπορεί να πέσω, <Και ilioening> να πει ο Ιωνικό, okay. να πει η καρδίτσα, να πει το ψυχικό που δεν θα παίξει, να πει ο, 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 ο οποιοδήποτε. <Και... σίλει> <σίλει> λοιπόν, αυτό θα πει να φοβούνται. Έτσι δεν λέμε ότι εμεί θα τρομοκρατήσουμε κανέναν. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, να ξέρουν ότι το εγχείρημα αυτό θα συνεχιστεί και εφόσον δεν επιτραπεί, που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επιτραπεί, και θα είναι σκάνδαλο αν δεν επιτραπεί, επειδή δεν έδωσε φάκελο 10 του μηνό και έχουν γίνει τα όρια των οργιών στο ελληνικό μπάσκετ, θα συνεχιστεί και για την Α2 και για τη Β Εθνική, ο Ριζούλη δηλαδή θα έρθει εδώ, και για να το πω πολύ χοντρικά για του Ιρακλίτε που μου ακούνε και όλη τη μέρα από το πρωί παίρνουν τηλέφωνα, και καλά κάνουν οι άνθρωποι γιατί υπάρχει αγωνία, θα γίνει ο ευγενείου του μπάσκετ. Δηλαδή, όπω ο Ηρακλή αγκάλιασε τον Ευγενίου, ο Ευγενίου είναι πρόεδρο στο ποδόσφαιρο, έκανε ο άνθρωπο μια πρώτη αναγνωριστική χρονιά, μιλάει με τα καλύτερα λόγια πλέον για τον Ηρακλή. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ευγενίου δεν ήταν Ηρακλή. Έτσι. Τώρα όμω τρελαίνεται για Ηρακλή. Και τώρα αυτή τη χρονιά θέλει να κάνει μια καλύτερη ομάδα και πάει για πρωταθλητισμό στη Β' Εθνική για να ανεβεί στην Α. Mm. Έτσι, αυτό ο στόχο είναι ο Θοδωρή Ριζούλη να αγκαλιαστεί από την οικογένεια του Ηρακλή. Το η την... ομάδα πώ θα λέγεται. Ηρακλή ΚαΕ 2023. Δεν θα είναι Ελλάδα ηρακλή. Όχι, 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 όχι. Το όνομα εννοεί. Ναι. Όχι. Τώρα, αν ο, ο νόμο λέει μέσα ότι πρέπει και τα λοιπά. Ε, να σου πω κάτι. Ο, ο Κολοσσό ξεσπαίζει. Ποιο είναι το όνομά του. Όχι. Κολοσσό, πήρε τον Ηλία από αυτόν Καέ Χολαργό. σοβαρά. <laughs> είναι το επίσημο όνομα. Ναι, δεν ξέρω <laughs> Οπότε καταλαβαίνει. Ο Ιωνικό, ποιο είναι το επίσημο όνομά του. Ο Ιωνικό. Καέ Διαγόρα Δυροπιδέων. Το, το Λαύριο, ποιο είναι το επίσημο όνομα του, το Λαύριο. Τζια. Καέ Κίμη. Κίμη. Εμείς θα είπαμε κάποια πράγματα σημαντικά, θα πούμε και στη συνέχεια, hey. το ρεπορτάζ συνεχίζεται.